Έλα, κρατήσω γιατί μπαίνω γρήγορα, ε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ομορφιές. Καλημέρα, είπαμε σήμερα. Δεν είπαμε, ε. Την καλημέρα μου. Τέλη του Ιούλη, αρχές Αυγούστου. Μελιτζάνες, ντομάτες, κρεμμύδια και λίγο βασιλικό. Έχω αδυναμία στα φρέσκα κρεμμύδια τα λευκά. Αρκετά λοιπόν, όχι λεπτοκομμένα, όχι χοντροκομμένα. Βλέπετε, 5 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε φέτες, έτσι, για το κακό το μάτι. Αγαπώ τις μελιτζάνες, τις μακρουλές, δεν με αρέσουν οι μεγάλες μελιτζάνες. Κοιτάξτε πως θα βγάζετε το κοτσάνι, πήγαινε το κόβετε από εδώ πέρα, να πετάτε τη μισή μελιτζάνα. Μ' αρέσουν καλύτερα βέβαια οι τσακώνιγες, δεν βρήκα, οπότε επέλεξα να πάρω αυτές εδώ. Δεν θέλουν ξεπίκρισμα, δεν είναι πικρές και θα τους κόψουμε στη μέση. Στη βασίλισσα του καλοκαιριού, Ιούλιος, αρχές Αυγούστου. Κοιτάξτε, ντομάτα. Μην παίρνετε κουτάκια, μην παίρνετε κουτάκια. Βλέπετε πόσο απλό είναι, κοιτάξτε τη φλούδα. Απλά πράγματα, ε. Τελειώσαμε με την ντομάτα. Ένα ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, όσο μπορείτε πιο ψιλοκομμένο, και βασιλικό πλατύφυλλο. Έτσι, να μυρίσει η γειτονιά. Όταν μαγειρεύετε, πρέπει να μυρίζει η γειτονιά. Και σε μέτρια προς δυνατή φωτιά τηγανίζουμε τις μελιτζάνες σε λάδι. Όταν λέμε λάδι, εννοούμε πάντα ελαιόλαδο, έτσι. Και ό,τι ώρα πάρουν αυτό το ωραίο χρώμα, τις βγάζουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Τις τηγανίσαμε όλες, τις βάλαμε σε απορροφητικό χαρτί και θα βάλουμε και από πάνω χαρτάκι και θα το πατήσουμε έτσι ώστε να πάρουμε όλο το λάδι. Η μελιτζάνα είναι σαν το σφουγγάρι, ε? Απορροφάει το λάδι. Όσο είναι ζεστές θα βάλουμε αλάτι, σιγά σιγά να πάει παντού. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι πάντα, ε? Τα έχουμε πει. Μην γινόμαστε κουραστικοί, μην παίρνετε αυτά τα τριμμένα τα έτοιμα. Και τον πρώτο ξάδερφο. Αν όχι πρώτο, σίγουρα δεύτερο. Κύμινο. Ελάχιστο κύμινο από πάνω. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα θα βάλουμε μισή κούπα λάδι μέσα. Και θα προσθέσουμε και το μισό σκόρδο. Και θα τα αφήσουμε να τηγανιστεί ελάχιστα. Άρχισε, βλέπετε, να τηγανίζεται το σκόρδο. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα ένα μικρό ξύλο κανέλας. Μία δάφνη, μπαχάρι και λίγους στίμονες από σαφράν. Θα τα ανακατέψουμε να αρωματιστεί το λάδι, είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζοντας, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα προσθέσουμε όλα τα κρεμμύδια και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Θα προσθέσουμε ελάχιστη ζάχαρη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, πάντα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εγώ τώρα τι να κάνω, μυρίζει μέχρι εκεί. Όταν αρχίσει να καραμελώνει, θα σβήσουμε με το ξύδι. Θα το αφήσουμε να ξατμιστεί και θα βγάλουμε τα κρεμμύδια. Βγάλαμε τα κρεμμύδια, θα ρίξουμε την υπόλοιπη μισή κούπα ελαιόλαδο, το υπόλοιπο σκορδάκι και θα το αφήσουμε και αυτό να ξανατηγανιστεί. Βλέπετε την κατσαρόλα, έχει ήδη καραμελώσει, όλο αυτό είναι η γεύση. Κοιτάξτε τα κρεμμύδια, καραμέλωσαν τόσο όσο, πήραν ένα ωραίο χρώμα και είναι ακόμα τραγανά. Μαγειρεύουμε πάντα σε σιγανή φωτιά, δεν κάνουμε κόντρες εδώ. Θα τα κάψουμε όλα, το νου σας. Τηγανίστηκε το σκορδάκι, μύρισε, καραμέλωσε και η κατσαρόλα, κοιτάξτε. Και τώρα θα βάλουμε τον πελτέ. Τσιγαρίσαμε τον πελτέ, θα ρίξουμε το λευκό ξηρό κρασί. Και με την κουτάλα θα αρχίσουμε να τρίβουμε την κατσαρόλα έτσι ώστε να πάρουμε όλη τη γεύση που είναι στον πάτο. Ε? Αυτό οι Γάλλοι το λένε ντεγκλασέ. Μαζεύουν τα γλάσσα δηλαδή. Το άφησα, εξατμίστηκε όπως βλέπετε σχεδόν όλο και τώρα θα ρίξουμε την ντομάτα. Θα της βάλουμε λίγο αλάτι. Η ντομάτα αγαπάει το αλάτι και ειδικά τον Αύγουστο. Ε? Είναι πολύ γλυκιά. Θέλει κάτι να της φέρει κόντρα και πιπέρι. Βλέπετε, η ντομάτα είναι έτοιμη, έχει πιει όλα της τα υγρά. Θα κλείσουμε τη φωτιά, έχουμε προσθέσει αλάτι, πιπέρι, τη φέραμε στη γεύση μας και τώρα θα βάλουμε και τα κρεμμύδια. Βλέπετε,
Το κρεμμύδι μας δεν έχει λιώσει, έχει ακόμα να πάρει και να δώσει. Η ντομάτα ψήθηκε, τώρα θα προσθέσουμε βασιλικό, πλατύφυλλο και μαϊντανό και θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι φαγητό, αυτό είναι έρωτας. Μαγειρεύεται με αγάπη, σας το έχω πει και θα σας το λέω συνέχεια, κοιτάξτε. Στρώσαμε στο σκεύος μας τις μελιτζάνες όμορφα και τώρα από πάνω θα βάλουμε όλα τα κρεμμύδια. Φαίνεται έτσι, δεν θέλω να μου πατήσετε like, ξέρετε τι θέλω, να μαγειρεύετε με αγάπη, αυτό θέλω. Και από πάνω θα το σκεπάσουμε με ένα κομμάτι λαδόκολα, θα βάλουμε αλουμινόχαρτο και θα ψήσουμε στους 170 βαθμούς, να πάρει και να δώσει. Μακρύνετε μικρά παιδιά και ενίους, εικόνες ακατάλληλες. Κοιτάξτε, είστε έτοιμοι, πείτε, είστε έτοιμοι. Καθίστε αναπαυτικά. Εγώ τώρα τι να κάνω. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Και από πάνω θα τρίψουμε λίγη γραβιέρα, τυρί της τρύπας. Θα σπάσουμε λίγη φέτα. Θα βάλουμε το φούρνο αντιστάσεις μόνο πάνω, ίσα ίσα για να καραμελώσει το τυράκι. Είμαστε έτοιμοι. Αν δεν θέλετε βέβαια, μπορείτε να μην βάλετε τυρί. Να το φάτε σκέτο. 5 λεπτά. Βλέπετε, ίσα ίσα στο φούρνο να λιώσει, να μαλακώσει η φέτα και να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα. Μην τη ζορίσετε πολύ, ίσα ίσα. Διαλέξτε άριστη πρώτη ύλη, δώστε αγάπη και όλα τα άλλα θα γίνουν μόνα τους. Το πιο σημαντικό απ' όλα, μην ξεχνάτε ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους.